Καταρχήν, εμείς φέραμε σήμερα για τα καρποφόρα δέντρα που είναι το θέμα μας. Σίγουρα όλα αυτά είναι αγαπημένα δέντρα που μπορούν να φυτευτούν στον κήπο μας, στο χώμα. Στο χώμα, σίγουρα, με ασφάλεια και μπορούμε να έχουμε καρπούς. Δηλαδή, κάθε σπίτι έχει μια λεμονιά. Που είναι αυτό, το πιο, ναι, πραγματικά. Που μπορούσαμε να πούμε. Τώρα, στο μπαλκόνι. Μπορεί να φιλοξενηθεί κάποιο μπαλκόνι. Μπορούν να φιλοξενηθούν, θα έλεγα, το. Ίσως λεμονιά με λίγο κλάδεμα θα μπορέσει να γίνει. Ναι. Υπάρχει το lime. Το γλυκολέμονο που έχει πιο χαμηλή ανάπτυξη και μπορεί εύκολα να φυτευτεί σε γλάστρα. Ναι. Αυτό που επίσης μπορεί να φυτευτεί σε γλάστρα είναι το κουμκουάτ. Το κουμκουάτ που είναι ένα. Καταπληκτικό το κουμκουάτ. Επειδή το περγαμόντο δεν μπορεί να. Το περγαμόντο. Αυτό δεν είναι το κουμκουάτ. Αυτό είναι το κουμκουάτ, ναι. Ναι. Αυτό είναι το αγαπημένο. Είναι σαν μικρό πορτοκαλάκι το οποίο δεν τρώγεται μόνο του σκέτο. Ναι, γιατί είναι, είναι πικρό στη γεύση. Αλλά και στο φαγητό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Και σε γλυκό του κουταλιού, σε λικέρ. Και είναι το εθνικό, το τοπικό προϊόν της Κέρκυρας. Που βέβαια και εκεί έχουν φυτευτεί. Το λικέρ, νομίζω αυτό είναι εξακουστό. Και είναι και πολύ όμορφο. Και σαν καλοπιστικό φυτό είναι πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ ωραίο σε γλάστρα. Ναι. Γίνεται σε γλάστρα πολύ εύκολα. Απλά το μόνο που θα προσέχαμε θα είναι να μην έχουμε βορεινούς πολλούς ανέμους. Στους βοριά, να είναι σε λίγο προφυλαγμένη θέση στο μπαλκόνι μας. Να μην έχει πολύ αέρα. Χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι. Καρποφορεί. Όχι, καρποφορεί αυτή την εποχή. Α, αυτή την εποχή. Άνοιξη. Ωραία. Α, τους ανθούς πότε τους βγάζει, δηλαδή το. Χειμώνα. Το χειμώνα και. Ναι, ναι, ναι. Και τους δένει τώρα αυτή την εποχή. Το κουμκουάτ αυτά. Ναι, ναι. Γενικά έχω την αίσθηση ότι τα καρποφόρα αυτά δέντρα δεν θέλουν και ιδιαίτερη δουλειά. Δηλαδή δεν είναι δύσκολα, είναι. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Βέβαια, κάθε ένα από αυτά ή κάθε ομάδα, ας πούμε, δέντρων, ας πούμε, τα σπεριδοειδή, έχουν κάποιες παραξενιές, ας πούμε. Να πούμε τώρα τις παραξενιές στα σπεριδοειδή δέντρα. Καταρχήν, να πούμε σαν. Γενικά, πάντως, μου δίνουν την αίσθηση ότι είναι ανθεκτικά. Είναι ανθεκτικά, βέβαια. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και κάποιες ασθένειες. Δηλαδή, υπάρχει ένα έντομο που λέγεται το φυδάκι των σπεριδοειδών. Που ταλαιπωρεί όλα τα μικρά και νέα, τα νέα φυτά. Αυτό λέγεται φιλοκνίστης. Είναι ένα έντομο που πάει στα πολύ μικρά, στα τρυφερά φύλλα και δυσκολεύει πάρα πολύ την. Είναι αυτό που το φύλλο αρχίζει και γυρίζει και έτσι και στρίβει. Ναι, 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 και στρίβεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να. Θα πρέπει να. Το κόβεις, κλαδεύεις, τι κάνεις. Αν το κλαδεύεις, διαρκώς θα πρέπει να το κλαδεύεις, άρα διαρκώς δεν θα το αφήνεις να αναπτυχθεί και να δώσει τρυφερή βλάση. Θα πρέπει πολύ νωρίς, είτε με οικολογικά σκευάσματα, να ξεκινήσει κανείς νωρίς την άνοιξη. Τι σημαίνει να ψεκάζει. Πόσο από το τέλη Μάρτη να ξεκινήσει και μια φορά το μήνα τουλάχιστον να ψεκάζει τα δέντρα. Σαν πρόληψη δηλαδή. Σαν πρόληψη, ναι, γιατί μετά η καταστολή πάλι θέλει πιο δυνατά. Και πάει μετά μεταφέρεται κανείς στη χημία, σε πιο χημικά. Και θέλει μια σειρά ψεκασμών, φαντάζομαι. Ναι, τα πρώτα δύο χρόνια οπωσδήποτε. Μετά όταν μεγαλώσει είναι πολύ πιο εύκολο. Φέτος που είχαμε extreme θερμοκρασίες. Φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Για όσους φυτέψαν, ας πούμε, σπεριδοειδή ή και υποτροπικά φυτά, όπως λέμε αβοκάντο. Τα μάγκο, που είναι μια άλλη κατηγορία τα υποτροπικά. Όσοι φύτεψαν ειδικά το φθινόπωρο, είχαμε μεγάλες καταστροφές το χειμώνα στα νεαρά δεντρίλια. Αλλά τα μεγαλύτερα, τα πιο ανεπτυγμένα, τα πιο παλιά δεν είχαν τόσο έντονο πρόβλημα. Αντέχουν όταν μεγαλώσουν. Το θέμα δηλαδή είναι να μεγαλώσουν τα δέντρα. Γενικά τα σπεριδοειδή είναι πιο ευαίσθητα από τα δέντρα που λέμε τα μυλοειδή και τα καρποφόρα που είναι τα βερικοκιές, ροδακινιές, μυλιές, αχλαδιές. Τα σπεριδοειδή είναι πολύ πιο ευαίσθητα, ναι. Σε ανέμους. Το αντίθετο νόμιζα. Ναι, 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 επειδή ακριβώς είναι και καλοκαιρινά φρούτα. Και θέλει συνεχώς, θέλει πολύ πιο δροσερό περιβάλλον. Τα σπεριδοειδή θέλουν δροσερό περιβάλλον, θέλουν πιο συχνά νερό. Δεν μου λες αυτό τώρα που είπες, γιατί βλέπουμε, είδαμε και. Αυτά είναι ροδάκινα. Ναι, ναι. Και είδαμε και τα βερίκοκα πριν. Ισχύει το ίδιο, και σου έχω και ερώτηση από κόσμο να σου κάνω. Ισχύει το ίδιο όπως τη δέσπολα, δηλαδή από το στόμα στο χώμα? Όχι, δεν ισχύει. Και εδώ πέρα πάλι θα πρέπει να κάνουμε εμβολιασμό. Ούτε για τα βερίκοκα, ούτε για τα ροδάκινα. Ούτε για αυτά. Μόνο η δέσπολα πια. Μόνο η δέσπολα, ναι. Από τα γνωστά καρποφόρα δέντρα. Ναι. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα καρπό από το ροδάκινο, δεν βγαίνει ροδάκινο. Θα βγει ροδάκινιά, θα βγει ένα ροδάκινο, αλλά αυτό το ροδάκινο δεν θα είναι η ποικιλία που θέλουμε. Μπορεί να είναι καλύτερο ή πάντα θα είναι χειρότερο. Συνήθως είναι χειρότερο. Μετά εμβολιάζεται. Μετά εμβολιάζεται, ναι. Μετά εμβολιάζεται. Μπορεί να εμβολιαστεί, ναι. Λοιπόν, ρωτάει, δεν ξέρω αν είναι τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια, αν υπάρχει άγριο περγαμόντο. Ναι, υπάρχει. Και αν ναι, πώς το φυτεύουμε και πότε.
Αυτά, γενικά όλα τα εσπεριδοειδή και τα δέντρα, είναι, τα εσπεριδοειδή είναι πάρα πολύ καλά να φυτεύονται νωρίς την άνοιξη. Αυτή την εποχή, Μάρτι, Απρίλη μέχρι τέλος Μάη. Mm-hmm. Ώστε να προλάβουν να ριζώσουν τα φυτά μας πριν την πολύ ζέστη του καλοκαιριού. Οπότε αυτή την εποχή είναι η κατάλληλη εποχή να φυτευτούν. Να δέσουν με το χώμα δηλαδή. Να δέσουν με το χώμα, να ριζώσουν. Ναι. Καλύτερα είναι αυτή την εποχή. Η άλλη εποχή που πάλι μπορούν να φυτευτούν είναι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη μέχρι μέσα Οκτωβρίου, ώστε να προλάβουν πάλι να ριζώσουν νωρίς πριν έρθει ο δύσκολος χειμώνας. Αν τα φυτέψουμε εκεί γύρω στον Οκτώβρη, το Μάρτι. Ναι. Δεν θα έχουν αναπτυχθεί. Μπορεί να έχουν καμιά φορά και θα έχουν αναπτυχθεί πολύ λίγο. Αλλά πολλές φορές τι γίνεται, σε νεαρά δέντρα παρατηρείται καρποφορία. Δηλαδή, ενώ μπορεί να έχουμε μια μικρή μανταρινιά, επειδή κάνουν ανθούς από τον πρώτο χρόνο. Από το δεύτερο χρόνο κάνουν ανθούς αρκετούς. Αλλά αν δέσουν μανταρινιά ή άλλους καρπούς, αυτούς τους καρπούς δεν πρέπει να τους κρατάμε στα δέντρα, γιατί εξαντλούνται. Είναι πολύ μικρά τα δέντρα και δεν μπορούν να σηκώσουν τόσο πολύ βάρος και δυσκολεύονται. Γενικότερα, για ποιο λόγο να αφήσει τους καρπούς πάνω στα δέντρα? Γιατί για ποιο λόγο να τους αφήσει? Για να τους φάμε. Αυτό λέω, ότι θα τους κόψει. Πρέπει να τους βγάλουμε νωρίς. Να μην οριμάσουν. Να μην οριμάσουν πάνω στα δέντρα, μάλιστα. Γιατί εξαντλούνται και μετά είναι πιο ευαίσθητα σε κάποιες ασθένειες. Και πολλές φορές έχουμε. Άρα δυσκολίες. Τα πρώτα τα αφαιρούμε. Τα αφαιρούμε. Μπορούμε να αφήσουμε ένα καρπό ή δύο καρπούς ίσα-ίσα για να δοκιμάσουμε, να δούμε την ποικιλία που, έχουμε, που έχει το δέντρο μας. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί. Για την καρποφορία γενικά το δέντρο μας, σαν ένας γενικός κανόνας, από το τρίτο έτος και μετά να έχουμε καρποφορία. Επίσης, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα βέβαια. Mm-hmm. Αν ένα κλαδί έχει πέντε και αφαιρέσουμε ένα-δύο, υπάρχει περίπτωση οι υπόλοιποι να γίνουν καλύτεροι? Αυτό γίνεται καλύτερο. Αυτό υπάρχει και στα μεγάλα δέντρα. Εντυπωσιάζει. Γιατί έχω ασχοληθεί τελευταία, έχω φυτέψει διάφορα. Αυτό είναι πολύ καλή παρατήρηση. Αυτό είναι το περίφημο που λέμε αρέωμα καρπών. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται, όταν έχουμε μεγάλη παραγωγή, αραιώνουμε κάπως τους καρπούς ώστε να γίνουν και πιο μεγέθυνση μεγαλύτεροι και να γίνουν και πιο νόστιμοι. Δηλαδή, να προλάβουν τα ζάχαρα, να αφομοιωθούν ώστε να γίνουν και πιο γλυκοί. Και, ναι, επίσης, κάτι άλλο παρατήρησα σε μια μανταρινιά που έχω φυτέψει. Mm-hmm. Τώρα με το κρύο, που ήταν λίγο οι θερμοκρασίες μείον κλπ. Αυτή αρρώστηκε με το γύρισμα των φύλων, σαν να. Μειώθηκε, ναι. Γιατί αυτή η ασθένεια αναπτύσσεται πολύ την άνοιξη, με τις ζέστες. Είναι τα έντομα, που τα έντομα πολλαπλασιάζονται με πολλές γενιές μέσα με τη ζέστη. Οπότε, από την άνοιξη και μετά, το καλοκαίρι είναι εποχή των εντόμων. Δηλαδή, ο χειμώνας είναι λοιπόν, σε καταστολή. Ναι, νομίζω ότι έκανε καλό, δηλαδή. Ναι, οπότε ένας δυνατός χρονιάς μειώνει τους πληθυσμούς των εντόμων. Μάλιστα. Ωραία. Την έσωσε στην μανταρινιά. Ναι, νομίζω. Να βάλουμε μια τελεία να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε και να ρωτήσουμε. Και ο κόσμος, από ό,τι βλέπω σήμερα, πολύ ενδιαφέρον. Και δεν έχουν πιάσει και όλα τη λεμονιά, την αγαπημένη. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, πράγματι πολύ παλιά όμως, έτσι, την πάρα πολύ παλιά, την αρχή της Eurovision. Επιστρέψαμε στο κόκκινο και στην τηλεόραση, παρέα με τον Κώστα τον Λιονουδάκη. Μιλάμε για τα εσπεριδοειδή, αλλά γενικά και για τα καρποφόρα φυτά, έτσι. Αν και λέγαμε προηγουμένως ότι ο κόσμος νομίζει ότι θεωρεί και έχει αποφασίσει ότι το πλέον χρήσιμο φυτό είναι η λεμονιά. Ναι, το πιο χρήσιμο δέντρο που έχουμε στην αυλή μας είναι σίγουρα η λεμονιά. Και όχι πάντα άδικα, έχει τον τίτλο της πρωτιάς δίκαια. Ναι, πολύ δίκαια, γιατί είναι το πιο. Χρειάζεται συνεχώς στα μαγειρέματά μας. Βγαίνεις όταν ανθίζει η λεμονιά και μοσχομυρίζει ο τόπος, φτάνεις. Εντάξει, και η πορτοκαλιά και μοσχομυρίζει, αλλά δεν ασχολείται πολύ. Όχι τόσο, ο λεμονανθός έχει άλλο. Πιο πολύ μυρίζει ο λεμονανθός. Ο έχει γίνει τραγούδι, έχει γίνει ποίημα, έχει γίνει τα πάντα. Και είναι ρατζανθή κι αυτή. Και είναι ρατζανθή πολύ. Πολύ άρωμα, ναι. Αυτά γενικά όλα τα εσπεριδοειδή έχουν τα εθέρια τους έλαια, είναι πάρα πολύ δυνατά. Έχουν πολύ άρωμα και, εντάξει, και χρησιμοποιούνται και σαν εθέρια έλαια και για τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική. Πολύ. Παιδιά, συγγνώμη, θυμάστε, δεν ξέρω, το κάνουν ακόμα και τώρα που φτιάχνανε τα γλυκά και κουλουράκια και αυτά και καλτσούνια και βάζανε λεμονανθούς ανάμεσα στα κουτιά για να μυρίζουν. Ναι. Και ένας κήπος γενικά που είναι ανθισμένος με όλα αυτά είναι το κάτι άλλο. Και ανθισμένος και όταν έχει τις καρποφορίες του και πάντα πρέπει να σχεδιάζουμε ένα κήπο, να το σκεφτόμαστε, ότι μπορούμε να κάνουμε με κατά τέτοιο τρόπο να διαλέξουμε δέντρα και ποικιλίες, ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου δέντρα. Δηλαδή, αν είναι να πούμε ένα παράδειγμα, αν είναι να βάλουμε 3-4 πορτοκαλιές
στο κήπο μας. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε τρεις διαφορετικές ποικιλίες. Θα μπορούσε να είναι μια πρώιμη ποικιλία, μια πρώιμη ομφαλοφόρα που να οριμάζει τον Νοέμβριο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μια δεύτερη που να οριμάζει όψιμα Μάρτιο-Απρίλιο. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια τρίτη, ας πούμε την καλοκαιρινή. Ποια είναι η πιο συνηθισμένη ποικιλία που εμφανίζεται στην Κρήτη? Υπάρχει η κοινή ποικιλία, η παλιά που οριμάζει Γενάρη-Φλεβάρη, και είναι το ομφαλοφόρο, το Μέρλιν, που οριμάζει Φλεβάρη-Μάρτιο. Το μανταρίνι είναι πιο πριν ή πιο μετά? Το μανταρίνι εξαρτάται από την ποικιλία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι για μένα το μανταρίνι είναι το καλύτερο. Το μανταρίνι έχει πάλι και αυτό πολλές ποικιλίες. Δηλαδή είναι το κοινό, το ντόπιο που λέμε, το χανιώτικο ή το χιώτικο που λέγεται, που οριμάζει το Γενάρη, που είναι πάρα πολύ αρωματικό, με κουκούτσια βέβαια. Είναι η κλιμεντίνη, που είναι το Νοέμβριο. Δηλαδή και πρώιμο. Και αυτό που σου είπα πριν, έχω φυτέψει εγώ το ορτανίκ, το οποίο είναι ακόμα πιο μετά. Και αυτό είναι όψιμο, όπως όψιμο είναι Μάρτιο-Απρίλιο. Και... όπως είναι Μάρτιο-Απρίλιο, όπως είναι το ορτανίκ, και είναι και το Ανκόρ. Το Ανκόρ, αυτό που βλέπουμε. Είναι Ανκόρ ή Ανκόρ? Ανκόρ. Ανκόρ. Ανκόρ, που είναι μετά. Αυτό που βλέπουμε τι είναι? Αυτό πρέπει να είναι μανταρίνι. Μανταρίνι. Δεν μου λες, Βερίκο, καροδάκινα και όλα αυτά τα πεντανόστιμα φρούτα του καλοκαιριού μπορούμε να τα έχουμε στον κήπο και μας? Και αυτά μπορούμε να τα έχουμε στον κήπο μας. Αυτά είναι φιλοβόλα. Γιατί πραγματικά έχει ωραία φρούτα το καλοκαίρι. Ναι. Αυτά είναι φιλοβόλα δέντρα, βερικοκές, ροδακινιές, αχλαδιές. Αυτά έχουν ένα πρόβλημα όταν πολλές φορές, ειδικά σε ζεστά κλίματα, δηλαδή σε ζεστές περιοχές, αλλά και στις ψηλότερες, υπάρχει ένα έντομο που δημιουργεί ένα σκουλίκι. Πολλές φορές μας σκουλικιάζουν και θα πρέπει και εκεί να κάνουμε πολλές φορές να ψεκάσουμε με κάποιο βιολογικό ή μη εντομοχτόνο για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε. Και μάλιστα στην πολύ πρώιμη φάση, γιατί μετά μπράβο. Μπαίνει μέσα στον καρπό και δεν και χαλάει από όταν μέσα. Γυρίζει, τον πρώτο ψεκασμό το πρέπει να τον κάνουμε όταν γυρίζει και δένει ο ανθός. Τη στιγμή που... Πώς το καταλαβαίνει κάποιος το πρόβλημα σε ένα δέντρο? Δεν το καταλαβαίνει εκεί, είναι προληπτικό. Α, προληπτικά. Προληπτικά πρέπει να το κάνει. Προληπτικά. Εκ των υστέρων δεν θα προλάβει να το δει και να το αντιμετωπίσει, γιατί δημιουργείται το σκουλίκι μέσα και ξαφνικά σαπίζει το βερίκο και πέφτει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ακούμε και διάφορα από εδώ και από εκεί. Τα μυρμήγκια, όταν ανεβαίνουν πάνω στον κορμό ενός δέντρου, σημαίνει κάτι? Το μυρμήγκι δεν είναι τόσο σημαντικός εχθρός, αλλά είναι σαν συναγερμός ότι κάτι άλλο συμβαίνει στο δέντρο μας. Πρέπει να το είχαμε πει και σε άλλη περίπτωση. Ας πούμε τα εσπεριδοειδή, πολλές φορές έχουν το πρόβλημα της μελίγκρας, που είχαμε πει και την άλλη φορά, νομίζω, στις 30 φιλιές, ότι η μελίγκρα δημιουργεί μελιτώματα, σαν μέλι, κόλλα. Και πάει και πάρε μετά τα μυρμήγκια για να πάρουν τροφή. Άρα όταν βλέπουμε μυρμήγκι, δεν είναι ο άμεσος εχθρός, αλλά είναι σαν προμηνύεται κάτι. Πρέπει να ψάξουμε συναγερμός, να ψάξουμε για κάτι άλλο πάνω στο δέντρο μας ότι έχει πρόβλημα. Γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και στα περιοδικά μυρμήγκια. Ναι, πολλές φορές. Ή επίσης πολλές φορές, αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα νεαρά δέντρα, όταν έχουν πολλούς καρπούς και δεν τους έχουμε αφαιρέσει, πολλές φορές εξαντλούνται και αρρωσταίνουν με μικροβακτηριακές ασθένειες, οι οποίες βγάζουν ένα ρετσίνι, μια κόλλα στο δέντρο. Και σε αυτή την περίπτωση που βγαίνει αυτή η κόλλα από τον κορμό, πάλι πάει το μυρμήγκι. Και εκεί πάλι είναι μεγάλη εξασθένηση και εκεί πρέπει να προλαμβάνουμε τα δέντρα μας. Τότε τα ψεκάζουμε με χαλκό, που είναι και αυτό οικολογικό. Με τα κεράσια μπορούμε να τα έχουμε κοντά μας. Τα κεράσια είναι δύσκολο να τα έχουμε κοντά μας. Είναι δύσκολα. Γιατί θέλουν. Γιατί με αφορμή την κουβέντα που κάνατε πριν, καταρχάς δεν ήξερα ότι θέλει να είναι 2-2 οι κερασιές. Ναι, οι περισσότερες ποικιλίες κερασιάς χρειάζονται επικονιάστρες που λέμε ποικιλίες. Δηλαδή χρειάζονται δύο ή μία να επικονιάζει την άλλη. Υπάρχουν και κάποιες αυτογόνιμες, δηλαδή ότι μπορούμε να βάλουμε μία μόνο κερασιά, αλλά είναι πιο λίγες. Πάντως αυτό που σίγουρα θέλει η κερασιά, θέλει υψόμετρο, γιατί χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες ώρες ψύχους κάθε χρόνο για να μπορέσει να ανθοφορήσει και να δέσει. Αλλιώς δεν μπορεί. Οπότε κερασιά δεν μπορούμε να έχουμε κάτω στην πόλη των Χανίων. Θα πρέπει θέλει να είναι από ένα υψόμετρο και πάνω. Που πρέπει και... από τα 500 μέτρα, ας πούμε, που να συμπληρώνονται κάποιες ώρες ψύχους. Ναι. Θέλει συνθήκες, είναι να σου κάτσει με την. Θέλει συνθήκες, δεν μπορούμε να το έχουμε εύκολα. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα έχουμε, όπως δεν μπορούμε να έχουμε το αντίστροφο στα πολύ ψηλά μέρη, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εσπεριδοειδή ή δεν μπορούμε να έχουμε τα υποτροπικά. Δεν μπορούμε να έχουμε ψηλά αβοκάντο σε ψηλές περιοχές, δεν μπορούμε να έχουμε μάγκο. Α, θέλουν γιατί, ζέστη αυτά. Ναι, και ζέστη, τροπικά. Γιατί ο παγετός τα καταστρέφει, ειδικά όταν είναι μικρά τα δέντρα. Τα ρόγδια. Όχι, τα ρόδια μπορούν σε ένα σχετικό υψόμετρο, αντέχουν. Σε ένα σχετικό υψόμετρο, όχι σε πάρα πολύ ψηλά. Αλλά μέχρι σε ημιορεινές περιοχές αντέχουν τα ρόδια. Τα μήλα. Και
Τα μήλα θέλουν υψόμετρο. Και στην πόλη είναι δύσκολο πάλι σε χαμηλά υψόμετρα να μας γίνουν τα μήλα. Θέλει το μήλο. Πάλι υψόμετρο, θέλει πάλι το κρύο για να δέσουν. Κάποιες ποικιλίες μηλιάς. Και τα μήλα ομαλού. Ναι, κάποιες ποικιλίες μηλιάς είναι πιο εύκολο σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Και το φυρίκι είναι. Το ακόμα, φυρίκι. Και το φυρίκι μπορεί να γίνει ακόμα και στην πόλη των Χανίων, ας πούμε. Άρα λοιπόν, να δούμε σε έναν κήπο. Μία κρασιά, μία ροδιά, μία μηλιά και μία, ξέρω εγώ, τι άλλο. Είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορεί να κάνει πολλά, δεν θα ευδοκιμήσει. Όχι, μπορεί να ευδοκιμήσει, δηλαδή να υπάρχει, να κάνει φύλλωμα, αλλά δεν θα κάνει καρπούς. Καρπού, ναι. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα. Οπότε το αβοκάντο το ξεχνάμε, πρέπει να είναι μόνο για παραθαλάσσιες περιοχές. Το αβοκάντο το θέλουμε σε σχετικά παραθαλάσσιες περιοχές, σε δροσερές, γόνιμες περιοχές. Δεν θέλουμε πάρα πολύ ζέστη, ξηρασία, ούτε πάλι υψόμετρο. Και όλα αυτά σε μία έκταση μικρή, βρε παιδί μου, τώρα σε ένα περιβολάκι μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορούν να συνυπάρξουν, δεν θέλουμε τεράστιες αποστάσεις, αλλά βέβαια καλό είναι να μην τα βάζουμε και πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Θα λέγαμε γενικά στα δέντρα αυτά τα καρποφόρα, ναι, να κρατάμε γύρω στα 3-4 μέτρα απόσταση τουλάχιστον. 3 με 4 μέτρα το ένα από το άλλο. Για να μπορούσαν να αναπτυχθούν σωστά και να μπορέσουν. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά? Όχι, δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά πολλοί όταν έρχονται πολύ κοντά είναι πιο δύσκολο να αναπτυχθούν. Δεν ξέρω οι ρίζες πώς πάνε κάτω. Ναι, όχι, λογική ερώτηση. Αλλά είναι υπογείως. Ναι, μέχρι τα 3 με 4 μέτρα είναι μια απόσταση ασφαλείας για να αναπτυχθούν τα δέντρα μας αυτά. Και αυτά τώρα σε τι συχνότητα τα ποτίζουμε? Αυτά τώρα εξαρτάται. Κάποια θέλουν πολύ, όπως είπαμε, τα σπυριδοειδή θέλουν πολύ, πολύ συχνά νερό. Δηλαδή, τώρα που αρχίζει και μπαίνει το καλοκαίρι, θα χρειαστούν 2 φορές τη εβδομάδα πότισμα. Τα σπυριδοειδή. Έτσι όπως το είπες, νόμιζα κάθε μέρα. Αλλά τις ζεστές μέρες του καλοκαίρι. Μπορεί να θέλουν και μέρα παραμέρα, θα θέλουν μέρα παραμέρα. Ναι, 3 φορές τη εβδομάδα. Θα είναι το καλό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και μπορεί να είναι και κάπου να μην τα ποτίζουν τόσο συχνά. Ναι, αν είναι σε περιοχές που είναι πολύ δροσερές και υγρές περιοχές, δίπλα σε ποτάμια και σε όλα αυτά, είναι διαφορετικό. Αν είναι κάπου σε μια πιο ξηρή περιοχή, είναι διαφορετικό, ας πούμε, για τα Χανιά να είναι μια λεμονιά στο ακροτήρι. Και διαφορετικό είναι να είναι στο νιό χωριό που έχει ποτάμια πολύ, ή στην Αγιά. Πολύ υγρασία. Που είναι ολωτός είναι εδώ, ντόπιο, μπορεί να βγει, όχι, δηλαδή. Μπορεί να βγει ολωτός, ναι, βγαίνει εύκολα, ναι. Αλλά δεν είναι ντόπιο προϊόν, σίγουρα όχι. Βγαίνει όμως στην Κρήτη. Βγαίνει, δηλαδή, στην Κρήτη μπορεί να γίνει. Ναι, θέλει υψηλά. Όχι, μπορεί και σε ένα σχετικά υψόμετρο και σε... Είναι τις ίδιες κατηγορίες με την αχλαδιά, με αυτά μπορούν να γίνουν. Εγώ πάντως νομίζω ότι τα ελληνικά νοικοκυριά επιλέγουν στους κήπους τους πια, τουλάχιστον όσο... Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος θα τα εμπορεύεται και θα κάνει καλλιέργειες μεγάλες και τα σχετικά. Δέντρα τα οποία θα χρησιμοποιούν τους... Η οικογένεια, δηλαδή, θα χρησιμοποιεί τους καρπούς και για τροφή, αλλά και για γλυκά. Και για γλυκά, ναι. Άρα νομίζω ότι τα πιο ιδανικά είναι τα σπυριδοειδή. Τα σπυριδοειδή, αλλά και τα καρποφόρα. Δηλαδή, η βερικοκιά είναι από τα πιο συνηθισμένα δέντρα καρποφόρα που υπάρχουν στις αυλές των σπιτιών. Τα βερίκοκα. Τα βερίκοκα, ναι. Είναι πιο μικρό το δέντρο. Είναι σχετικά πιο μεγάλο, αλλά είναι από τους πολύ αγαπημένους καρπούς του καλοκαιριού. Και έχω μάθει ότι είναι και το, από άποψη βιταμινών και ουσιών, ωφέλιμο στον οργανισμό, από τα καλύτερα. Νομίζω, εντάξει, γενικά όλα τα φρούτα είναι πάρα πολύ. Τη Μαρίτη Λατζάκη, δεν το είχε δει. Τι να σου πει για τα ίδια. Το είχαμε πει γι' αυτό. Τα βερίκοκα. Πολύ, αυτή η τρέλα που επικρατεί με το αβοκάντο, τη συνερίζεσαι? Το αβοκάντο τη συμμερίζομαι εν μέρη, ναι, τη συμμερίζομαι με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια του αβοκάντο είναι η ποικιλία, είναι το είδος του καρπού που είναι πάρα πολύ εμπορεύσιμο στο εξωτερικό. Δηλαδή η παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ελλειμματική. Και επειδή οι αβοκάντο δεν μπορούν να καλλιεργηθούν σε πολλές περιοχές, υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα Χανιά, ας πούμε, που αρκετές περιοχές μπορούν να καλλιεργηθεί. Οπότε έχεις μια σίγουρη παραγωγή και μια υψηλή προστιθέμενη αξία ως προς την εμπορευσιμότητα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να καλλιεργηθεί παντού το αβοκάντο. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί πολύ και πρέπει να διαλέγουμε περιοχές, αν είναι για τους καλλιεργητές, που να είναι, είπαμε, δροσερές, γόνιμες και να έχει το χώμα να στραγγίζει, να φεύγει το νερό, να μην λιμνιάζει. Γιατί αλλιώς παθαίνουν ασθένειες. Άρα λοιπόν δίπλα σε ένα ποτάμι, σε ένα ρέμα, ας πούμε. Μπορούν να γίνουν πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι στην περιοχή της Αγιάς. Και στα γύρω χωριά, δηλαδή, αναπτύσσεται η καλλιέργεια του αβοκάντο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν και σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και ειδικά τα πρώτα χρόνια το αβοκάντο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και στη ζέστη και στον ήλιο, στις ηλιακές ακτίνες και στην παγωνία του χειμώνα. Οπότε πάντα πρέπει στην αρχή να το σκεπάζουμε με δίχτυ αντιανεμικό, του βάφουμε με κάποια ειδικά υλικά τον κορμό για να μην παθαίνει εγκάβματα. Άρα λοιπόν ο χειμώνας που περάσαμε μπορεί να κάνει καταστροφή. Έκανε αρκετή μεγάλη ζημιά. Πάντως, ειδικά για τα αβοκάντο, όταν είναι μικρά, δηλαδή πρέπει να τα έχουν οι καλλιεργητές λίγο σαν μωρά. Στα όπα, μετά όπα, από πόσα χρόνια παίρνεις καρπό?
Από τα 3-4 χρόνια αρχίζει μια πρώτη παραγωγή. Στα 6-7 χρόνια έχει μια πλήρη παραγωγή. Οπότε υπάρχουν και κάποιες ειδικές ποικιλίες που είναι έχουν πιο σύντομη διάρκεια, αλλά δίνουν παραγωγές στα 3-4 χρόνια.